εργαζόμενοι της Λάρκο κατεβαίνουμε στην Αθήνα για να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στο σχέδιο που έχει προγραμματίσει, στο νομοσχέδιο που έχει ψηφίσει. Ο κόσμος σήμερα και η συμμετοχή των εργαζομένων της Λάρκο είναι μεγαλειώδης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που έχει γίνει ποτέ. Μας έχουν πει ότι τέλος του μήνα μας πάνε στα προγράμματα ανεργίας, χωρίς να μας ειδοποιήσουν, χωρίς να μας πούνε τι γίνεται ακριβώς. Τους παρακαλάμε από τις 15 Φλεβάρι να συναντηθούμε και δεν μας έχουν απαντήσει σε τίποτα. Και μέχρι εχθές ακόμα μας λένε μας εμπέζουνε. Μας λένε θα μας απαντήσουν σήμερα 5 ώρα μετά από συνάντηση. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο δεν θα φύγουν από το εργοστάσιο. Θα μείνουμε εκεί μέχρι να δικαιωθούμε. Θέλουμε τη δουλειά μας, θέλουμε να μπει το εργοστάσιο μπροστά, να έχουμε τις δουλειές μας και να μείνουμε στον τόπο μας. Δεν θα φύγουμε από τον τόπο το δικό μας επειδή έτσι ψήφισε ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί είναι ο κύριος υπεύθυνος για το νομοσχέδιο που κατέβασε για τη Λάρκο, ο κύριος Σταϊκούρας. Είναι η εξόντωση όλης της Λωκρίδας. Όλης της Λωκρίδας, όλοι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, άμα προχωρήσουν σε αυτά που έχουν πει, ότι 31 του μήνα λήγουν οι συμβάσεις, θα ερημώσει ο τόπος. Δεν θα το επιτρέψουν οι εργαζόμενοι της Λάρκο. Θα δούνε, θα πάρουν το πρώτο μήνυμα σήμερα από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που θα έχουμε στο Σύνταγμα. 4 η ώρα θα είμαστε στην Ομόνια και με πορεία θα ανέβουμε στο Σύνταγμα για να απαιτήσουμε να συναντηθούμε με τον Υπουργό.